Σε αυτόν τον μικρό ασφιχτικό χώρο κάτω από μια σκάλα βρισκόταν κλειδωμένο ένα 6χρονο κορίτσι. Η Πέισλι Σούλτης αγνοείται από τις 13 Ιουλίου του 2019. Ήταν τότε που οι βιολογικοί γονείς της είχαν χάσει την επιμέλειά της και την απήγαγαν κρατώντας την κρυμμένη στο σπίτι του παππού της. Σχετικές πληροφορίες οδήγησαν τις αστυνομικές αρχές στο σπίτι του παππού, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Νέα Υόρκη, στην κομιτεία Ούλστερ. Σε μια παγωμένη, απομονωμένη περιοχή, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι και ήρθαν αντιμέτωποι με ένα φρικιαστικό θέαμα. Η εξάχρονη που αναζητείται εδώ και χρόνια βρισκόταν σφινωμένη σε κλειστό χώρο που οδηγούσε προς το υπόγειο της κατοικίας. Οι detectives χρησιμοποίησαν ένα εργαλείο για να αφαιρέσουν πολλά από τα ξύλινα σκαλοπάτια και τότε είδαν ένα ζευγάρι μικροσκοπικά πόδια. Μετά την αφαίρεση πολλών ακόμη σκαλοπατιών, το παιδί και ο απαγωγέας του εντοπίστηκαν μέσα σε ένα αυτοσχέδιο δωμάτιο. Οι γονείς του κοριτσιού αλλά και ο παππούς της είναι αντιμέτωποι πλέον με κατηγορίες για παρέμβαση στην επιμέλεια και έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Σύμφωνα με τις αρχές της κομιτείας Ούλστερ, η εξάχρονη εξετάστηκε άμεσα μετά την ανέβρεσή της και είναι καλά στην υγεία της. Δόθηκε την ίδια ώρα στην οικογένεια από την οποία υιοθετήθηκε, όπου εκεί ενώθηκε και πάλι με την αδερφή της.